ασχολείστε για την πολιτική, στην καινοτομία και στην έρευνα. Δώστε μας το στίγμα της ομιλίας σας. Το στίγμα της ομιλίας είναι, καθώς βρισκόμαστε ήδη στην επόμενη μέρα, όπου το στίγμα της ανάπτυξης και της ανάπτυξης όπως την εννοούμε, για καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, έχει μπει πλέον στο τραπέζι. Η έρευνα και η καινοτομία και η γνώση που προκύπτει από την έρευνα παίζουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αυτού που λέμε οικονομία της γνώσης. Γι' αυτό θα μιλήσω σήμερα. Την πολιτική που έχουμε διαγράψει για τη δημιουργία μιας οικονομίας της γνώσης με αξιώσεις και μάλιστα με μια πολύ, θα έλεγα, μεγάλη φιλοδοξία. Να μπορεί σχετικά σύντομα να σταθεί και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας και να σταθεί δίπλα σε τομείς όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, η ναυτιλία, ο τουρισμός. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από αυτή την άποψη. Ένα σχέδιο στο οποίο αξιοποιεί και το εξαιρετικό δυναμικό το οποίο υπάρχει στη χώρα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Θα ήθελα αυτό να το τονίσω. Το ακαδημαϊκό ερευνητικό δυναμικό της Κρήτης είναι πραγματικά ξεχωρίζει. Και έχει μια μεγάλη πυκνότητα, θα έλεγα, ιδιαίτερα αν λάβει κανένας υπόψη τις διαστάσεις και τον πληθυσμό του νησιού. Και από την άλλη μεριά, η ύπαρξη μιας πολύ δυναμικής επιχειρηματικής κοινότητας. Ήδη είχα κάποιες συζητήσεις επάνω με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, που αν αυτά τα φέρουμε κοντά με έναν τρόπο συστηματικό και συντονισμένο, τότε πραγματικά μπορεί να έχουμε αποτελέσματα όπως φιλοδοξούμε να έχουμε. Η οικονομική δυνατότητα όμως για να στηριχθεί αυτό ακριβώς το ανθρώπινο κεφάλαιο και το επιστημονικό δυναμικό υπάρχει. Ακριβώς αυτό έχει γίνει. Καταρχήν το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της κρίσης, αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα της μονόπλευρης φυγής, αυτό που λέμε brain waste και brain drain, και όχι μόνο αυτό, αλλά και της υποβάθμισης της δουλειάς που κάνει, αυτό που λέμε το brain waste. Έτσι. Αυτό το αντιμετωπίζουμε και το αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο, θα έλεγα, συστηματικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Εξακολουθεί η φυγή αυτή με πολύ έντονους ρυθμούς, αλλά πιστεύουμε και έχουμε τις πρώτες ενδείξεις ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει, και αυτό θα σας παρουσιάσω επάνω, νομίζω ότι θα αρχίσουν να αποφέρουν σιγά σιγά, βήμα προς βήμα, θα αποφέρουν καρπούς. Τώρα, όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, και εκεί υπάρχει πρόβλεψη, και εκεί υπάρχει πρόβλεψη, όπως είπατε, για να υλοποιηθεί χρηματοδοτικών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων της χώρας και ιδιαίτερα θα έλεγα της Κρήτης. Και θα ήθελα εδώ με την ευκαιρία να τονίσω ότι από αυτή την άποψη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, η Κρήτη έχει επιλεγεί σαν περιφέρεια πρότυπο για να εφαρμοστούν αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουμε σχεδιάσει. Αλλά αυτό θα τα πω περισσότερο σε λίγο. Έρευνα, κύριε Υπουργέ, ποιο είναι ο βασικό άξονα ώστε να αναστραφεί αυτή η κατάσταση τη πηγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό? Βασικό άξονα. Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Το βασικό στοιχείο τη πηγή, από ό,τι έχουμε μελετήσει, δεν είναι αυτό που συνήθω νομίζει ο κόσμο. Μισθή, το μισθολογικό. Είναι σημαντικό το μισθολογικό, αλλά αυτό έρχεται τρίτο ή τέταρτο από τη σημασία. Αυτό που είναι το βασικό στοιχείο είναι η δυνατότητα ύπαρξης σταδιοδρομίας, επιστημονικής σταδιοδρομίας και εξέλιξης. Επομένως, έτσι πολύ απλά να το πω, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η δημιουργία ευκαιριών σταδιοδρομίας και όχι μόνο αυτό. Δεν φτάνει αυτό να έχεις θέσεις εργασίας. Για να έχεις σταδιοδρομία, εκείνο το οποίο θέλεις επίσης είναι να έχεις και αυτούς τους θύλακες όπου θα μπορεί ουσιαστικά να αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό. Όχι να έχεις απλά θέσεις εργασίας, θες να έχεις και ποιοτικούς θύλακες τέτοιους, που για επιστημονική έρευνα μιλάω, όπου να αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό το οποίο υπάρχει.